Πόσο θα κοστίσει ο γάμος συνολικά? Πού πας ρε Καραμήτρο να παντρευτείς τέτοιο καιρό? Κόστησε ο γάμος τώρα, δεν θέλω να σου πω κάτι, δεν θέλω να τα ακούω και τώρα ο Νεκτάριος, γιατί θα τα ακούσω και το έχω πει και λίγο ψέματα, ότι δεν ξέρω μπορώ, μου λίγο πιο κάτω. Δεν μου λες παιδί μου, γιατί πανηγυρίζει έτσι ο Ντομί? Ξεπεράσει τις 30.000 ευρώ. Τις 50. Εντάξει, κάπου εκεί. Τι γίνεται? Κάπου εκεί. Έχει πληρώσει. Καλέ, ναι, εννοείται. Μα τι συζητάμε τώρα. Είναι, να σου πω κάτι, είναι κυμπάρι, είναι large. Μπορεί να είσαι ένα άνθρωπο μεγάλο, είσαι ρημάδι, είσαι μαγκούφι. Μπορεί η πίεση σου να έχει φτάσει στα ύψη, το ζάχαρο πια δεν στο μετράνε, η χοληστερίνη άστα να πα στο διάλο. Κάνια μέρα θα σε βρούνε τέζα στο δωμάτιό σου. Πραγματικά και είναι γαλαντόμο, δεν κάνει. Δεν κάνουμε πάντα. Σου έχει πει όχι. Και μη ποτέ. Παιδιά, για να είμαι ειλικρινή, δεν μου έχει πει ποτέ όχι. Μου τα κάνει όλα. Αλήθεια σου λέω. Με έχει βασίλισσα. A few moments later. Η φάκα της ΑΔΕ για απόκρυψη εσόδων πιάστηκαν όχι ένας, αλλά σχεδόν όλοι οι συντελεστές ενός κλειδάτου γάμου. Και μάλιστα χρυσό στο μετσούφι, ξέχασαν να δηλώσουν τα έσοδα, αλλά δεν ξέχασαν να ποστάρουν στα social media τα οποία και τους πρόδωσαν. Ξεπεράσει τις 30.000 ευρώ. Τις 50. Εντάξει, κάπου εκεί. Είναι δυνατόν να πληρώσω τόσα χρήματα για ένα γάμο με τόσες γνωριμίες? Είναι όλα ανταποδοτικά από τις γνωριμίες που έχω. Α, σε ρε πονηρέ, επειδή είσαι ένα μάλε πουδιάρα. Ένα μάλε πουδιάρα και τα παίρνεις τα λεφτά. Δεν είμαστε κι εμείς κορόιδα. Ναι, καλά. Αντεφερνούμε.